Ισόβια κάθειρξη αλλά και ισόβια δικαστική απέλαση από τη χώρα επέβαλε ομόφωνα το εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στο νεαρό Πακιστανό δράστη της τυγερής δολοφονίας που αποκαλύφθηκε πριν από ένα χρόνο σε θερμοκήπιο στο Τιμπάκι. Ο 33χρονος σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ομολόγησε το έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι ο νεαρός ομοεθνής του τον είχε βρήσει και προσβάλει, χωρίς όμως όπως επεσήμανε η εισαγγελέας να δείξει ίχνος μεταμέλειας. Γι' αυτό και πρότεινε να κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο. Είδαμε στην εξέλιξη της δίκης ότι ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια. Μια βαριά καταδίκη για ένα πολύ βαρύ έγκλημα που διέπραξε στην περιοχή μας. Το δικαστήριο επέμεινε στις ερωτήσεις για τις συνθήκες της δολοφονίας, χωρίς ωστόσο να θυχτεί το ενδεχόμενο του σεξουαλικού κινήτρου, το οποίο είχαν εξετάσει οι αστυνομικές αρχές με βάση βίντεο που είχε βρεθεί σε ένα κινητό. Είμαστε εδώ, εμείς ήρθαμε να πάρουμε κανένα φράγκο, όχι να σκοτώσουμε ένα τον άλλο. Είναι μαρτία πολύ μεγάλο. Ο κατηγορούμενος περιέγραψε χωρίς περιστροφές ότι χτύπησε το θύμα τρεις φορές στο κεφάλι με ένα σφυρί. Όταν διαπίστωσε ότι είχε πεθάνει, τον τύλιξε σε ένα κομμάτι νάιλον και τον πέταξε στον γκρεμό που βρέθηκε λίγα 24 ώρα αργότερα. Τα σημάδια από το αίμα είχαν προδώσει τη μοιραία κατάληξη όταν οι συμπατριώτες του αλλά και οι ιδιοκτήτες του θερμοκηπίου άρχισαν να αναζητούν τον 24χρονο. Όταν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, του έστησαν παγίδα και επέστρεψαν με την αστυνομία. Πιθανόν να είχαμε και χειρότερα σε περίπτωση που καταλάβαινε αυτός ότι εμείς κάτι αντιληφθήκαμε. Τότε με δείξαμε και μια ψυχραιμία ότι δήθεν και καλά κάναμε βόλτα στο θερμοκήπιο για να κλείσουμε και τα παράθυρα. Και επειδή βόλεψε και το γεγονός ότι δεν είχαν τελειώσει τη δουλειά τους ακόμα, τους αφήσαμε, λέμε, σε μισή ώρα θα γυρίσουμε για να σας πάρουμε και πήγαμε και ενημερώσαμε άμεσα την αστυνομία. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 33χρονο, ενώ διέταξε, ακόμη και σε περίπτωση που αποφυλακιστεί, να απελαθεί χωρίς να έχει ποτέ δικαίωμα επιστροφή στην Ελλάδα.